Σταύρο. Έτοιμοι κάμερες. Οκ. Σταύρο. Όταν μας πει η Νόβα ότι... This trophy obligate me for the future, you know, not to disappoint the fans, and I must to play all the games better and better. So I'm happy for this award, and I hope that I'm gonna score more goals, you know, helping the team. Αυτό το βραβείο στην ουσία με υποχρεώνει να παίζω κάθε μέρα και καλύτερα, σε κάθε παιχνίδι να είμαι και καλύτερος. Εύχομαι να μην απογοητεύσω κανέναν και να συνεχίσω να σκοράρω γκολ. Θέλουμε να μας πει πού θα ήθελε να αφιερώσει αυτό το γκολ. First is for my family, because they were all the time close to me, near me, and this is for them. And secondly, for all the fans from Astera Tripolis, they are coming every game at the stadium to see us. Πρώτα απ' όλα στην οικογένειά μου, καθώς είναι πάντα δίπλα μου, και κατά δεύτερο λόγο σε όλους τους φαν του Αστέρα που έρχονται στο γήπεδο και μας υποστηρίζουν. Συμπεριλαμβάνεται αυτό το γκολ στα καλύτερα της καριέρας του; Είναι το καλύτερο; Yes, it is the most beautiful goal. Yeah. The most beautiful goal for me is this one. Ένα από τα πιο όμορφα γκολ που έχω πετύχει στην καριέρα μου. Και πώς με το αριστερό πόδι; Πώς προέκυψε όλο αυτό; Honestly, it's not the I kick the ball also very well with the left foot. I learned it in Palermo because I had one injury to ligaments, to collateral ligaments at the right leg. So having pain at my right leg, I start to kick the ball every training with left. So every day by day I was improving my left foot, and after 2 months I saw that my leg foot is quite okay, quite good. Αυτό οφείλεται, βασικά γενικά μπορώ να κλωτσίσω πάρα πολύ καλά και με το αριστερό πόδι. Αυτό οφείλεται σε ένα τραυματισμό που είχα στο Παλέρμο, το οποίο με ανάγκασε να χρησιμοποιώ κυρίως το αριστερό μου πόδι, και έτσι σε κάθε προπόνηση το ενδυνάμωνα όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα μετά από 2 μήνες να συνειδητοποιήσω ότι είναι εξίσου δυνατό. Από το 1 μέχρι το 10, τι βαθμό θα έπαζε στο goal; I think 8. 8? Yes, because it was okay. 8 I think is okay. 8 νομίζω είναι ένας καλός βαθμός. Επόμενο παιχνίδι με την Κέρκυρα, παίζει ο Αστέρας. Αρχίζει το 2015 με αγώνα. Στόχος για την ομάδα. Every game when we are going on the pitch, our first thought is to win the game, to take the 3 points. We play all the games for winning, and for sure we'll play also this game for taking 3 points. It's not going to be easy. We know that it's going to be a difficult game for us, but I hope that we'll play well and we'll come back in Tripoli with 3 points. Η νοοτροπία μας πάντα όταν μπαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο είναι το να μπούμε μέσα στο γήπεδο και να παίξουμε πάρα πολύ καλά. Πάντα παίζουμε για την νίκη. Σίγουρα το επόμενο παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Ωστόσο, ελπίζουμε να γυρίσουμε πίσω με την νίκη, με 3 βαθμούς. Στόχος για τον ίδιο και για την ομάδα για το 2015. We must try to be better than last year. Like I told you, we will fight for our objectives, and hopefully
it will play in Champions League, I think this is going to be my first target. No, so if last year we play in Europa League, why not to play in Champions League? I know that this is very difficult, but we are positive, and in football everything can happen. Θεωρώ πως πρέπει να γίνουμε πολύ καλύτεροι από πέρσι, να συνεχίσουμε την προσπάθεια και φέτος. Και όσον αφορά το Europa League, κρίνοντας και από την φετινή καλή πορεία της ομάδας, ξέρω θα είναι δύσκολο, αλλά γιατί όχι και σε Champions League. Like I told you, I'm used to it here. The city is okay. I'm feeling very well here in Asteras. And it depends. Like I told you, I finished my contract in the summer. And if the club they will make me an offer and we will arrive to an agreement, sure, why not? Εγώ έχω συνηθίσει προσωπικά την πόλη, αισθάνομαι πολύ άνετα και ωραία στην ομάδα. Το συμβόλαιό μου θα τελειώσει το καλοκαίρι και αυτό εξαρτάται από την προσφορά που θα μου κάνει το κλαμπ, αν θέλει να μείνω, και τις συζητήσεις που θα κάνουμε.